Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Πάμε και θα δούμε. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Αν με δουν έτσι, θα πάθουν όλοι εγκεφαλικό. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόπτα. Αχ, σας τα κατέστρεψα όλα εδώ μέσα. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Λουσάτη με ντραπέ. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 20χρονη Λία. Είναι λίγο του μπανέιρο στο συγκεκριμένο. Έκανε τις αγορές της στο Μαρούσι. Το έχω γενικά αυτό. Όταν φοράω έτσι στενά φαίνομαι πιο σεξι, γιατί είμαι και juicy όπως βλέπετε. Κέρδισε 7 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Συν 7 λεπτά! Τέλεια! Περπάτησε με μπρίο στην πασαρέλα, κρίθηκε... Δεν ξέρω αν το φόρημα ήταν 100% ντραπέ και ήταν μέσα στο θέμα. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Χθες Τρίτη, η 60χρονη Φρόσο έκανε τα ψώνια της στα Μελίσια. Το φόρημά σας είναι ανάποδα. Ο Χριστός και η Παναγία, ξεκούμπωσε το γρήγορα, τρέχει ο χρόνος μου. Στάθηκε άτυχη στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 5 λεπτά. Όχι ρε φίλε, μείον 5 λεπτά. Δεν πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο για μαλλιά και μακιγιάζ. Προλαβαίνω μαλλιά στο βαν, παιδιά, λίγο κραγιόν, φύγαμε. Αλλά περπάτησε με κέφι στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Θεωρώ ότι μου αντέγραψε όλο το look. Της έλειπε πάρα πολύ ένα καλσόν και δεν κατάφερε να πάει και στο κομμωτήριο. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Πυριδούλας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Τρίτη μέρα στην Αχαΐα και πάμε στο χωριό Άρλα για τη Σπυριδούλα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Άρλα Αχαΐας. Περάστε να σας δείξω τα ρούχα μου. Γεια σου, Σπυριδούλα μου. Από ό,τι είπε στο χάρτη, η Άρλα είναι κοντά στην Κάτω Αχαγιά, στα μέρη του Νίκου του Οικονομόπουλου. Όσο για τη Σπυριδούλα, είναι φιλόλογος και βρίσκεται σε σχέση. Έτσι για να ξέρετε. Η κόκκινη κουρτίνα με σκοτώνει. Καλέ, τι κούκλες βγάζει η Αχαΐα. Αυτή εδώ είναι η ντουλάπα μου. Ελάτε να σας δείξω τα ρούχα μου. Τι μας δείχνεις? Αυτό εδώ το παλτό είναι ασπρόμαυρο. Έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες, χρυσές με τα κουμπιά του. Πολύ όμορφο σακάκι. Ένα τέτοιο σακάκι έχει και η μαμά μου στην ντουλάπα της. Και τι κάνει εκεί? Αλλά νομίζω για την ηλικία σου δεν πολύ ταιριάζει. Μου αρέσει γιατί είναι καρό. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ. Έχει πολύ ωραία και... Και νομίζω... Είναι το ιδανικό παλτό που θα έπρεπε να έχει κάθε κοπέλα στην τουλάπα της. Τι λέτε? Είναι ένα υπέροχο jacket, blazer oversized τύπου αντρικό, με καταπληκτική ματιέρα πιέντε πλούρι. Την αγαπώ, αγαπώ τα κουμπιά, αγαπώ το μήκος του blazer, αγαπώ πάρα πολύ τα μανίκια. Είναι καταπληκτικό για πρωί και απόγευμα. Μπράβο σου. Μοιάζει σαν να βγει και από την τουλάπα της γιαγιάς και είναι διαχρονικό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Δεν ξέρω αν θα φύγει ποτέ από τη μόδα ή αν είναι vintage. Πάντως μετά από 10 χρόνια δεν μπορώ να σε φανταστώ να φοράς το ίδιο παλτό. Καλύτερα να το άφηνες στην τουλάπα της γιαγιάς, δεν είναι και τόσο μοδάτο. Μαχαιριά, πάμε στο επόμενο. Αυτή εδώ η φούστα. Α! Είναι η αγαπημένη μου φούστα. Okay. Είναι κόκκινο, δερματίνι. Έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες με τα φερμουάρ του. Και στο πλάκι εδώ μπροστά.
Έχει τα κουμπάκια του εδώ. Πολύ ξεπερασμένη φούστα. Ξεπερασμένη. Τι που είναι και έτσι γυαλιστερή, νομίζω ότι. Τι. Έχει περάσει η μοδά της. Μπορεί να φορεθεί, νομίζω, μόνο βράδυ με over the knee bottoms, με κάποιο μαύρο πουκάμισο από πάνω. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία φούστα. Εσείς τι λέτε, κορίτσια? Μ' αρέσει πάρα πολύ για βράδυ, με λεπτό μαύρο καλσόν, πάρα πολύ hot γόβα και από πάνω ένα απλό αντρικό τύπου tank, rib, μαύρο. Δηλαδή, τα φανελάκια που φοράνε τα αγόρια σε μαύρο. Όνειρο. Μου αρέσει το animal print και γενικότερα το κροκό, ό,τι έχει σχέση με, τέλος πάντων, με αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, αλλά εγώ φίδι δεν είμαι, πάντως. Ας το ελπίσουμε ότι δεν είσαι φίδι. Στο δέρμα κι αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Πλάκα κάνουμε. Πάντα. Γενικά δεν φορά τόσο πολύ μίνι φούστες. Προτιμώ τις midi και να είναι έτσι αέρινες. Αλλά αυτή με το που την είδα, ναι, λέω εδώ είμαστε. Αυτό είναι η μουσική στα αυτιά μου που ακούω ότι προτιμάς τα midi και γενικά οι Ελληνίδες δεν τα προτιμούν και είναι πάρα πολύ κομψά μίκι. Όμως και το μίνι, γιατί να μην το βάλεις άμα μπορείς και έχεις σωστή ηλικία για να το κάνεις. Εγώ ψηφίζω μίνι. Αυτό εδώ το φόρεμα είναι μαύρο. Είναι μύτη. Να το. Μου αρέσει πολύ γιατί έχει τα μανίκια του που είναι κοντά. Ναι. Μπορεί να φορεθεί μόνο χειμώνα λόγω της πλέξης του. Oh. Έχει ωραίο ντεκολτέ. Το V του μπροστά φτάνει μέχρι χαμηλά. Βλέπω έχεις ντραπέ φόρεμα που είναι και το θέμα μας. Ωραίο φόρεμα. Είδες. Κλασικό και κάτω. Όχι, όχι, όχι. Τι έγινε. Για τη μαμά σου νόμιζα θα ήταν καλύτερο. Τα μανίκια του είναι φούσκωτα. Ναι. Κάνει αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια στη μέση, σαν να δένει, σαν να έχει σούρα. Πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ φόρεμα. Μ' αρέσει το μήκος φυσικά που είναι μίντι. Ωραίο ντραπάρισμα, πολύ ωραίο το ντεκολτέ. Μ' αρέσει και το μανικάκι. Λίγο αυτηρούτσικο βέβαια το βλέπω, αλλά πάνω στο είναι και στενό και ωραίο και θα αλλάξει διάθεση. Το ντεκολτέ η αλήθεια είναι ότι πάει μέχρι τελείως κάτω. Πού δηλαδή? Βέβαια εγώ το πιάνω λίγο μέσα γιατί δεν θέλω να είναι έτσι πιο. Ποιο? Τέλος πάντων και είναι βέβαια κάτω, σαν ρούχο. Γιατί να το πιάσεις καλέ το ντεκολτέ, νέα κοπέλα είσαι, άστο ανοιχτό. Η αλήθεια είναι ότι τα μίντι φορέματα. Τι σου κάνουν? Πάνε σε όλες τις γυναίκες, σε κάθε σωματότυπο. Εγώ τα προτιμώ γιατί. Νομίζω σμιλεύουν λίγο το σώμα, τη σιλουέτα. Σταμάτα! Είναι το ιδανικό φόρεμα. Τα μίντι δεν κολακεύουν όλες τις γυναίκες. Εσένα? Κολακεύουν κάποιες κοπέλες και κυρίες που έχουν το σώμα το δικό σου. Δεν κολακεύουν όλες. Πού πάμε τώρα? Πάμε τώρα στα παπούτσια. Άντε να δούμε. Λοιπόν, αυτές εδώ οι γόβες. Τι έχουμε? Είναι μαύρες, μυτερές, σουέτ. Έχουν αυτά τα κοψίματα εδώ στο πλάι. Ναι. Η μπαρέτα τους που λεπταίνει το πόδι. Αυτές οι γόβες δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου κάνουν πιο πολύ για τη μαμά σου, για κάποια μεγαλύτερη κυρία γενικότερα. Το τακουνάκι του είναι λεπτό. Πόσο? Τόσο όσο. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλές. Και? Και τις φοράω συνήθως βράδυ, με φορέματα, με φούστες. Λίγο αδιάφορη αυτή η γόβα, Σπυριδούλα μου. Oh. Θα ήθελα πιο λεπτό και πιο ψηλό τακούνι για να τη φορέσεις βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι με τα τακούνια δεν τα πάω και πολύ καλά. Δεν προτιμώ τα πάρα πολύ ψηλά τακούνια. Κακώς δεν τα πας καλά. Είναι πολύ κομψό να φοράς τακούνια. Ψιλοτάκουνα παπούτσια ίσον κομψώτης. Εγώ από την άλλη, τακούνι, ναι, και Άγιος ο Θεός. Και ας μην μπορώ να τον περπατήσω καθόλου, δεν με νοιάζει. Το αγόρι μου ο Νίκος με προτιμάει και με καθημερινά απλά ρούχα, αλλά και με τακούνια. Ερωτευμένος. Δεν θέλει όμως να φοράω τόσο πολύ. Τι? Να μην είμαι τόσο extreme στο ντύσιμό μου, τόσο sexy. Oh. Να είμαι τόσο όσο. Ας αλλάξει τροπάρι ο Νικόλας. Άμα έχει θέλει. Ωραία γυναίκα δίπλα του. Έτσι, μπράβο. Αυτό εδώ το αρβιλάκι. Τι κάνει? Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή η λεπτομέρεια, το κροκό που κάνει εδώ. Ναι. Είναι δίπατα. Προσδίδουν και ένα ύψος, αλλά εντάξει, εγώ δεν το πολύ χρειάζομαι, η αλήθεια είναι. Αλλά οκ. Ντερέκι. Έχει και αυτή τη λεπτομέρεια την κόκκινη εδώ στο πλάι. Πάρα πολύ ωραία βιλάκι. Μ' αρέσει πολύ το κροκό, μ' αρέσει και το δέρμα, ωραία τα κορδόνια. Πολύ ωραία η κόκκινη όψη από μέσα και μ' αρέσει πολύ και το τρακτερωτό του. Πολύ ωραία. Ψηφίζω άριστα. Καταχωρήθηκε. Εξαιρετικό το ποτάκι. Πολύ στη μόδα, πολυβολικό για κοπέλες ηλικίας σου και όχι μόνο. Ναι. Και μεγαλύτερες, γιατί έχω και εγώ περίπου ίδιο. Α. Ακολουθώ τη μόδα. Μέχρι πού? Μέχρι εκεί δηλαδή που να φτάνουν τα δικά μου τα θέλω. Πολύ ποιητικό. Κάτι πολύ extreme δηλαδή δεν θα το έβαζα. Για παράδειγμα, δεν θα έβαζα ποτέ κάτι πάρα πολύ χοντροκομμένο, γιατί δεν είναι καθόλου το στυλ μου και θεωρώ ότι δεν αποπνέουν θηλυκότητα. Μα ούτε και αυτό το ποτάκι είναι θηλυκό. Πού πάμε τώρα? Αυτές εδώ οι μπότες. Είχα! Είναι ένα λατρεμένο κομμάτι. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι καουμπόκες. Έχουν αυτήν εδώ τη μύτη μπροστά.
Κάνει κάπως τετράγωνο, δεν είναι ακριβώς μύτη-μύτη. Εμένα αυτές οι μπότες μου θυμίζουν το Lucky Look. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μου αρέσει το σχέδιο αυτό που έχει, που είναι έτσι σαν... Σαν τι? Σαν να έχει φανθεί τέλος πάντων πάνω. Μου αρέσει το τακουνάκι του, που είναι τόσο όσο. Ωραίες γόβες, έχουν ένα στυλ, πηγαίνουμε και με φούστες. Ναι, μου αρέσουν και εμένα. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το καγομπόικο στυλ, αλλά με το που τις είδα αυτές τις μπότες, δεν ξέρω, δηλαδή σαν να μου φώναζαν ότι ναι. πάρε με, σε τέτοια φάση. Thriller. Καλά έκανες και τις πήρες και τις πήρες και τις πήρες. Τρεις. Πολύ στη μόδα το καγομπόικο, ιδιαίτερο κομμάτι, καλά έκανες. Λοιπόν, αυτές οι μπότες μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Από το πρωί με ένα τζιν, με ένα πουκαμισάκι, ένα πουλοβεράκι, αλλά και το βράδυ με μακριά φορέματα, με ζώνες στη μέση, με δερματινάκι από πάνω. Είναι... Ναι! Μια μπότα, δηλαδή, πασπαρτού κομμάτι. Country μπότες ή τα country μποτίνια έχουν τη μαγεία, το ότι μπορείς να τα φοράς όποτε θέλεις, ακόμα και με πολύ λουσά τα φορέματα το βράδυ, και να τα κάνουν όλο πιο cool. Οπότε μια χαρά, μέσα στο θέμα είσαι. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις τσάντες. Άντε, ναι. Αυτή η τσάντα εδώ είναι μια πολύ ωραία τσάντα. Είναι μαύρη, είναι κροκό. Ναι. Έχει σχήμα φεγγαριού. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Φέγγε μου να περπατώ. Μου αρέσει και τη βάζω συνήθως βράδυ, γιατί... Για να μην φαίνεται. Είναι μικρή και χωράει τα απολύτως απαραίτητα. Έχει αυτές τις λεπτομέρειες εδώ τις ασημένιες. Λεπτό λουράκι και νομίζω μια πάρα πολύ ωραία τσάντα. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι με τρελαίνει, είσαι 25 ετών. Λίγο πιο δημιουργικά, λίγο πιο σεξι τσαντάκια το βράδυ, βρε κορίτσια. Τώρα αυτό είναι για τη μαμά, για τη γιαγιά, δεν είναι για σένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα πιο έτσι extreme, τα πιο περίεργα έτσι τσαντάκια. Δεν το βλέπουμε. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα το έβλεπες να το φοράει κάποια κοπέλα έξω τόσο συχνά. Αυτές τις τσάντες δεν μπορώ να τις βλέπω. Κυκλοφορούν όλα τα πιτσιρίκια με την τσάντα εδώ της θείας. Έχω ναι. Μια θεία, είναι χαρακτηριστικές τσάντες της αυτές και πάλι δεν τις μπορώ. Ελπίζω η θεία να μην βλέπει Shopping Star σήμερα. Αυτή εδώ η τσάντα. Τι έκανε? Είναι μαύρη πάλι. Μη σχολιάσετε κορίτσια το μαύρο. Πάλι μαύρη. Είναι αγαπημένο χρώμα. Την έχω κι εγώ ίδια σε πιο μικρό μέγεθος. Είναι μεγάλη. Γενικά μου αρέσουν μεγάλες τσάντες. Oh. Έχει λεπτομέρειες εδώ με τα δύο λουράκια. Το ένα είναι αλυσίδα και το άλλο είναι το δερμάτινο του λουράκι. Okay. Μου αρέσει το κουμπωμά του εδώ που είναι έτσι ασημή. Νομίζω ότι αυτή η τσάντα φοριέται από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα έλεγα, όχι βράδυ. Πάρα πολύ ωραία tote bag, πρωινή και απογευματινή. Μ' αρέσει το καπιτονέ, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μεταλλικές λεπτομέρειες που είναι ασημένιες και μαυρίζουν. Είναι άνετη, είναι κομψή και πάρα πολύ στιλάτη. Μπράβο. Οι αλυσίδες δίνουν ένα ροκ στοιχείο στην τσάντα. Σιγά το ροκ! Εγώ δεν είμαι ροκ βέβαια, αλλά νομίζω ότι και η αλυσίδα αλλά και γενικά το άλλο ρουράκι που έχει ταιριάζει και είναι τόσο όσο για την τσάντα. Εντάξει, οι αλυσίδες δεν μπορώ να πω ότι κάνουν πολύ ροκ, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ωραία τσάντα. Στην αδερφή μου, στη Βούλα, της αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα. Την έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και γενικά ανταλλάζουμε και ρούχα και τσάντες. Δεν τη δίνει στη Βούλα την τσάντα που τη αρέσει? Γιατί? Άστινα. Και τώρα? Ήρθε η ώρα των αξεσουάρ τώρα. Τι θα μας δείξεις πρώτα? Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια έχουν μια συναισθηματική αξία, γιατί μου τα έχει δώσει η γιαγιά μου, η Γεωργία. Είναι μικρά, κουμπώνουν από πίσω. Γλυκούλες, γιαγιούλες, πολύ ωραία σκουλαρίκια. Έχουν μπλε πετρούλες, όπως βλέπετε κορίτσια, και στο κέντρο έχουν μια μαύρη. Είναι ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο και μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο κομμάτι, ειδικά αφού το έχει δώσει η γιαγιά σου και θεωρώ ότι θα ξεχωρίζεις. Είναι κάτι διαφορετικό από όσα βλέπουμε συνήθως. Το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει ιστορία πίσω του. Τι ιστορία? Τα έδωσε ο παππούς στη γιαγιά όταν αραβωνιάστηκαν, οπότε είναι 40 χρονών σκουλαρίκια. Φαίνεται ότι είναι 40 ετών, φαίνεται ότι είναι πολύ ιδιαίτερο και vintage κόσμημα. Τι ωραία που στα έκανε δώρο. Μπράβο, να τα χαίρεσαι και να τα φοράς. Τι όμορφα δώρα κάνανε παλιά. Τώρα δίνουν ένα μονόπετρο, πηγαίνουν, διαλέγουν μια πετρούλα από πάνω, είτε είναι διαμάντι, είτε είναι ζυργόνι, είτε οτιδήποτε, και σου λέει αυτό. Είναι υπέροχο δώρο. Μου αρέσουν πολύ γιατί ταιριάζουν και με τα μάτια μου. Είναι και αυτά, έχουν και αυτά το γαλάζιο χρώμα. Και τα προσέχω όμως πάρα πολύ γιατί δεν θέλω να τα χάσω. Και αν τα χάσω, θα στεναχωρηθώ.
Και εγώ το ίδιο. Στεναχωριέμαι όταν χάνω κάτι που έχει ανεκτίμητη αξία. Καλό είναι να μην τα χάνουμε. Κι εγώ έχασα χτες το λαχείο. Αυτό το ζευγάρι σκουλαρίκια μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλα, χρυσά, εντυπωσιακά. Τα φοράω κυρίως βράδυ. Όντως εντυπωσιακά, όντως πάρα πολύ έτσι λουσάτα και βραδινά, μ' αρέσουν πολύ. Έχουν αυτά τα κρυκάκια που είναι σαν να πλέκεται το ένα με το άλλο. Α, έτσι, Μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Γιατί? Τα σκουλαρίκια μου κάνουν λίγο λιωμένα, δεν ξέρω πώς να το πω. Λιωμένα? Όχι, όχι. Α, με τα σκουλαρίκια έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Πόσα έχεις? Μου αρέσουν πάρα πολύ. Παίζει να έχω 30-40 ζευγαρίες σκουλαρίκια. Και πόσα αυτιά? Μου αρέσουν από τα πιο απλά μέχρι τα πιο φορτωμένα και με το κατάλληλο outfit, φυσικά. Αχ, τέλεια. Για φέρε τίποτα και σε εμάς, μένουμε και σχεδόν κοντά. Σχεδόν. Τα σκουλαρίκια αυτά κάνουν λίγο σαν αλυσίδα, σαν να πλέκεται το κάθε κρυκάκι με το άλλο, με το επόμενο. Ολυμπιακή αλυσίδα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι για τα σίδερα και αλυσίδες και τέτοια τρελοκαμπέρο. Αχ, τι ωραία λέξη. Ο μπαμπάς μου με έλεγε τρελοκαμπέρο όταν ήμουν μικρή. Και τώρα θα σας δείξω παλιότερες φωτογραφίες μου με διάφορα looks που έχω κάνει. Δείξε μας τρελοκαμπέρο. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία βρίσκομαι σε ένα γάμο. Το μαλλί μου είναι αρκετά μακρύ και καστανό, στο φυσικό του χρώμα. Το έχω κάνει μπούκλα, φοράω ένα γαλάζιο CL φόρεμα, midi με φραμπαλά στον ώμο. Τα πεδιλά μου είναι dusty pink και δένουν με κορδόνια ψηλά στη γάμπα. Αγαπημένη μου Σπυριδούλα, μα τι ωραία τα μαλλιά σου βρε αγάπη μου σε αυτήν την απόχρωση. Κράτα τα καστανά σου τα μαλάκια και αν θες να τα ξανοίξεις λίγο, κάνε ένα ωραίο μπαλαγιάζ από πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία αποχρωσή σου με την επιδερμίδα σου. Έχεις και μια κούκλα. Μπράβο. Το φυσικό μου είναι καστανόξανθο, αλλά επειδή έχω μπλε μάτια, ήθελα να τολμήσω να τα κάνω και ξανθά. Μη χάσεις. Όλοι μου έλεγαν ότι θα μου πηγαίνουν. Α. Οπότε το τόλμησα και νομίζω ότι μου πάει. Εσείς τι λέτε? Εγώ θα σε προτιμούσα με το φυσικό. Και εσύ? Γιατί και τα γαλάζια μάτια πάνε πάρα πολύ με το καστανό, αυτό το χρώμα που έχεις. Σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία έχω προσπαθήσει στο μαλλί να το κάνω λίγο πιο ξανθό. Έχω κάνει, ξεκίνησει να κάνω κάποιες αντάβιες. Αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί περίπου πριν 2 χρόνια, 1,5. Άγριο θηλυκό, άγριο βλέμμα. Το μαλλί αυτό που είχα κάνει με τις αντάβιες δεν μου άρεσε και ιδιαίτερα. Άρεσε ήθελα εμένα. Να το κάνω ηλίθινα πιο ξανθό, οπότε το πήγα πιο σιγά. Δεν έκανα αυτή την αλλαγή απότομα. Αυτό που βλέπω σου πάει. Καστανή η ρίζα σου, καστανή η βάση σου με μπαλαγιάζ. Τώρα είσαι πάρα πολύ ξανθιά και σε χλωμιάζει. Δεν πειραματίζομαι ιδιαίτερα με τα μαλλιά, δεν μου αρέσουν οι πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Κινήθηκα στο ξανθό γιατί είναι κοντά στο φυσικό μου, γιατί ήμουν καστανόξανθη. Δεν πήγα σε κάτι πιο αντίθετο. Πήγες. Και πρόσεχε γιατί θα το κάψεις και δεν θα μακραίνει εύκολα. Σπυριδούλα μου. Άκου την παλιά. Ξέρω εγώ, το έχω πάθει. Όλα τα έχεις πάθει εσύ πια. Ας δούμε τώρα τα αγαπημένα της σύνολα. Καλέ, ντύθηκες στο χακί. Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Έχω επιλέξει ένα τζιν παντελόνι σε φαρδιά, boyfriend γραμμή. Είναι λίγο loose. Τώρα να το φορέσουμε, πάμε να μαζέψουμε ελιές τώρα, το Νοέμβρη. Καλό. Από πάνω έχω επιλέξει ένα κοτλέ πράσινο χακί πουκάμισο. Και για πανωφόρη έχω βάλει ένα καρό, πάλι στην διαπόχρωση του πουκαμίσου, χακί, overshirt. Τι είναι το overshirt? Και έχω βάλει και μία τσάντα, ένα backpack στην απόχρωση του λαδί χακί. Μου αρέσει πάρα πολύ το λαδί κοτλέ πουκάμισο. Το έχεις σετάρει υπέροχο με το καρό τζάκετ από πάνω. Μπράβο. Αυτό που θα έκανα στη θέση σου, θα έκανα ένα French tuck. Δηλαδή θα έπιανα τη μία μεριά του πουκάμισου και την έβαζα λίγο μέσα στο τέλος. Σου πάνε τα χρώματα, λίγο αδιάφορο για σένα που θέλεις να κάνεις εντύπωση και να τραβάς τα πλέμματα όμως. Oh. Από τζιν επιλέγω κυρίως φαρδιά σε γραμμή boyfriend. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ τα στενά, οι σωλήνες, γιατί δεν θέλω να διαγράφει τόσο πολύ στο σώμα μου πάνω. Και γενικά να είμαι και πιο χαλαρή. Πολύ φαρδιά τα ρούχα σου. Σου προσθέτουν όγκο χωρίς να το χρειάζεσαι. Έχεις τόσο ωραίο σώμα. Τι έγινε, ποιος έκλεισε το ρεύμα? Μαύρης ο τόπος. Καλέ, τι φούντα είναι αυτή? Αυτό είναι ένα βραδινό μου σύνολο. Προφανώς. Για να πάω στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο Βέρτι, που τον αγαπώ πολύ. Θα κάνεις χαμό άμα πας έτσι στο Βέρτι. Το σύνολο αποτελείται από μία φούστα midi, μαύρη. Ωραίο κυροπήγιο. Με βαθύ σκίσιμο στο πλάι. Ένα δικτυωτό καλσόν και πέδιλα μαύρα σουέτ με λίγη φιάπα και μπαρέτα. Ήθελα γυμνό πόδι. Δεν μου αρέσει το καλσόν με το πέδιλο το χειμώνα. Και δικτυωτό, OMG. Ένα τοπάκι
το οποίο έχει διάφανα μανίκια και πουλιές και από ένα μαύρο σακάκι σαν το πανοφόρι μου. Θα ήθελα να μην έχει πλατφόρμα το πεδιλό σου. Το top δεν με τρελαίνει και το σακάκι, γιατί έχει λάθος πατρών και μήκος για σένα. Το μπλουζάκι είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Ναι. Έχει αποτελείται από τα κροσάκια, τις παγέτες, έχει και το διάφανο μανίκι. Αλλά Βαγγέλη, σε παρακαλώ, μην πεις για τα κροσάκια ότι τα έχω πάρει από κουρτίνες. Βαγγέλη, μην τολμήσει και τη πει τίποτα για τα κροσάκια. 25 χρονών, ό,τι θέλει μπορεί να φοράει. Και όταν βγαίνω έξω έτσι, νιώθω σεξι τόσο όσο και πόσο? Elegant, κομψή. Είσαι και πολύ ωραία και πολύ σεξι και elegant. Ωραίο σκράντσι. Ας αφήσουμε τη Σπυριδούλα να προετοιμαστεί και πάμε στο σαλόνι μας. Το βραδινό σύνολο, πολύ μαύρο ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο το τοπάκι από μέσα, αλλά πολύ μαύρο. Το πάμε. Ήταν πολύ όμορφο το βραδινό σύνολο, όντως πολύ μαύρο, αλλά είχε κάποιες διαφάνειες και έτσι εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε που είχε και την παγέτα. Τόσο ζωηδάκι. Εγώ τρελαίνομαι για παγέτα, το έχετε καταλάβει. Και εμένα μου άρεσε γενικά το σύνολο. Το μόνο που δεν μου άρεσε, κορίτσια, ήταν το δικτυωτό καλσόν μαζί με το πέδιλο. Η Σπυριδούλα ξεκινάει το υπέροχο ταξίδι του shopping με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και τον Φάνη, τον Τζιφ και τον Καραμπουζουκλή. Σε λίγο θα βρεθεί σε περιοχή έκπληξη της Αττικής, όπου θα κάνει τα ψώνια της. Μπορώ να έχω το φάκελό μου, παρακαλώ? Αν το θέλεις πολύ. Τι γίνεται? Παγκράτη. Δεν έχω ιδέα από Παγκράτη. Γενικά από Αθήνα δεν σκαμπάζεις. Ξέρω τίποτα. Ξέρω από Παγκράτη. Έμενα εκεί παλιότερα όταν ήμουν φοιτήτρια. Τώρα ελπίζω να βρω αυτό το οποίο έχω φανταστεί, ναι, και να με φτάσει και ο χρόνος. Καλή επιτυχία. Έχω σκεφτεί να πάω Λουσάτι με τραπέ σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάτρα. Πόσο αστέρων. Στο μπαρ για κοκτέιλ με το αγόρι μου τον Νίκο. Να πάτε, παιδάκια, και καλά να περάσετε. Γιατί σε μπαρ ξενοδοχείου, δεν μας είπες? Δε Σπυριδούλα, φτάσαμε Παγκράτη. Έφτασα Παγκράτη, όπου και αν είναι αυτό, έφυγα για ψώνια γρήγορα. 25χρονη φιλόλογος από την Άρλα Αχαΐας ξεκινά το σαφάρι του shopping στο Παγκράτη. Στόχος της να γίνει Λουσάτι με ντραπέ. Πρέπει δηλαδή μέσα σε 3 ώρες και με 350 ευρώ να βρει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να πάει και κομμωτήριο. Τι άλλο θέλει? Άντε, καλή αρχή. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω ρούχα με ντραπέ, ό,τι έχετε, σε φορέματα, τοπάκια με παντελόνες, με φούστες, τα πάντα, απλά πολύ γρήγορα και δεν έχω χρόνο. Ωραία, φυσικά. Ωραία. Καλά, ντε. Όχου. Από πού ξεκινάμε? Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ναι. Σε αυτή τη φουστίτσα. Ωραία, τέλεια, μου αρέσει. Κάτι από πάνω, πολύ με γρήγορα. Με μια μπλουζίτσα. Τέλεια, μια χαρά. Το κρατάμε. Το κρατάμε, ναι. Το ωραία. Κρατάμε, τέλεια. Από πάνω θέλετε να δούμε κάτι σε σακάκι? Σίγουρα, ναι, το κρατάω και αυτό. Ωραία, αυτό καλύτερα για το νουμεράκι. Ωραία, τέλεια. Άντε καλέ, γρήγορα. Αν σας ενδιαφέρει κάτι σε μπλούζα με παντελόνα, να σας τα δείξω με τη σειρά. Βεβαίως. Όχι, ούτε καν. Όχι. Α. Ωραία. Σιγά καλέ. Μετά μπορούμε να πάμε από εδώ. Πάλι αντίστοιχα, είναι σαν τη φούστα που κρατάτε σε άλλα χρώματα, αν σας ενδιαφέρει. Ωραία, μου αρέσει αυτή με κάτι από πάνω. Ναι. Κάποιο μπλουζάκι που να πέφτει έτσι να κάνει πιο πολύ τον τραπέ. Να κάνει πλάτη. Σε μπλουζάκι με τραπέ δυστυχώς δεν έχω ακριβώς. Και μετά τι θα πάμε κάνουμε τώρα? Σε λιντζερί που πέφτει διαφορετικά, αν θέλετε. Ωραία. Ωραία, τότε. Υπάρχουν τότε και σε άλλα χρωματάκια. Όχι, το μαύρο. Το μαύρο. Ωραία. Το μαύρο. Κρατάμε και αυτό, τέλεια. Φεύγω για δοκιμαστήρι, τα δοκιμαστήρια. Από εδώ περάστε. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Άντε να δούμε τι θα μπορέσεις. Κιόλας. Ωραία. Τι ήταν αυτό το επιφώνημα? Α, πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φούστα. Κάνει τον τραπέ του εδώ. Μου αρέσουν τα χρώματα πάρα πολύ. Έχει και σκίσιμο. Και το τοπάκι είναι πολύ ωραίο το σώσο. Νομίζω ταιριάζει και με τα μάτια μου. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σύνολο για το θέμα, για τον τραπέ. Ωραία, αλλά πού είναι το λούσο εκεί? Πουθενά. Αλλά πουθενά. Με αυτό το σύνολο, λες και έχεις γυρίσει από παραλία είσαι. Πάντως το σίγουρο, κορίτσια, είναι ότι θα με δείτε και Λουσάτι και ντραπέ, γιατί στοχεύω στην πρωτιά. Έτσι νομίζεις. Η πρωτιά είναι καβατζωμένη, αγάπη μου. Από ποια? Επόμενο. Πάλι χμ. Ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό το συνολάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ το σακάκι αυτό. Είναι έτσι λίγο πιο μακρύ. Είναι μεσάτο. Μου αρέσει η φούστα, νομίζω κάνει τον τραπέ εδώ μπροστά. Μου αρέσει αυτό το σύνολο, ναι. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Δεν είναι λουσάτο αυτό το look. Είναι θεϊκό το σακάκι όμως.
θεϊκό. Τώρα βέβαια για το θέμα δεν ξέρω αν είμαι κατά πόσο με λουσάτη. Με τα αξεσουάρ το φτιάξω λίγο. Στυλ γραφείου δεν μου κάνει καθόλου, μου κάνει στυλ εκκλησία, μία θεία μου συγκεκριμένη μου έρχεται στο μυαλό. Έτσι πάει στο ναό. Δεν το σώζεις με αξεσουάρ. Γιατί μαύρα? Μαύρα γιατί είναι ένα έτσι πιο επίσημο χρώμα. Νομίζω ότι ταιριάζει για την περίσταση που θέλω να πάω στο ξενοδοχείο με τον Νίκο. Μαύρα θα φορέσεις. Νομίζω ότι είναι ένα οκ okay χρώμα. Δεν ξέρω κορίτσια, βοηθήστε με λίγο. Σε βοηθάμε, πήγαινε να αλλάξει. Κορίτσια, ελπίζω να μην μαυρίσετε στη βαθμολογία. Θα είναι άδικο, γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ τα μαύρα. Το φόβο μας να έχεις. Και τη δροσιά σου. Μπορώ να δω και κάτι σε φόρεμα, ντραπέ, δεν ξέρω αν έχετε. Βέβαια. Ρίξτε κάτι. Φυσικά. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Καλό. Ωραία, ναι. Και μετά μπορούμε να πάμε. Πού θα πάμε? Με χρώμα. Τέλεια. Θέλω το μπλε το κοντό και το πράσινο το μακρύ. Πάτε, ορίστε. Το μακρύ σου και το κοντό σου. Και ορίστε. Ή βασικά όχι, θα αφήσω το πράσινο και θα πάρω μόνο το μπλε. Αποφάσισε. Όπως θέλετε. Ευχαριστώ. Άντε να δούμε. Oh. Θέλετε κάποια βοήθεια? Ναι, αν γίνεται παρακαλώ. Φυσικά το φόρεμα μπαίνει το χ από εδώ πίσω. Έτσι όπως είστε, έτσι. Και στο λεμούλι. Και, και τα μανίκια, εδώ το ένα. Τέλεια. Δεν μπορείς. Και το άλλο. Από. Από. Να το φορέσετε κανονικά. Πόσο δύσκολο φόρεμα είναι? Χριστέ μου τώρα. Δεν μπορείς να βάλεις ένα φόρεμα, βρε Σπυριδούλα. Τι κακό σε βρήκε. Oh. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι το δύσκολο έχει? Βάλτε το κανονικά και μετά να δούμε τις τυράντες. Αντί να στα λέει απ' έξω η κοπέλα, πες της να μπει μέσα να σε βοηθήσει. Θέλετε να μπω? Θέλεις να έρθει εγώ μέσα? Ναι, φυσικά. Ωραία. Να μπω κι εγώ? Όχι, ε. Συγγνώμη, τι κάνετε τόση ώρα? Ωραία. Αμήχανο. Ωραία. Τι έχει γίνει, ρε κοριτσάκι, έχεις μπλεχτεί εκεί με τα ρούχα? Τελείωνε, βγες έξω. Oh, αυτό το φόρεμα μου βγάλει την πίστη. Να δούμε ποια τι φόρεμα είναι. Ναι. Πού ακριβώς δυσκολεύτηκες? Μπορεί να μου πήρε ώρα να το βάλω, αλλά την αναμονή του την άξιζε. Την άξιζε, την άξιζε. Έτσι λες? Ο μπλε ρουά πάει και με τα ματάκια σου. Οχ, ο Νίκος άμα με δει έτσι. Ο φίλος σου, δεν ξέρω κατά πόσο θα του αρέσω. Γιατί? Θεωρώ ότι μου πηγαίνει το μπλε, αλλά είναι λίγο μίνι το φόρεμα, δεν ξέρω. Αν δεν αρέσει του Νίκου, μην το πάρεις, μπας και βγούμε πρώτες εμείς. Όχι, μην το πάρεις. Άστο, άστο. Δεν είναι συντηρητικός, απλά θέλει να είμαι τόσο όσο, να μην προκαλώ. Είναι ανατολίτης. Μην έβαλες. Δεν σημαίνει ότι προκαλείς. Είσαι τόσο φίνο κορίτσι και έχεις τόσο φίνες διαθέσεις που δεν μπορείς να προκαλείς. Αλλά άμα δεν το βάλεις τώρα αυτό το ρούχο που είσαι 25 χρονών, πότε βρε αγάπη μου? Εγώ προκαλώ με το στυλ και την προσωπικότητά μου, φυσικά. Έτσι είμαστε εμείς στην Άρλα. Δεν μασάμε με τα λόγια μας, το έχουμε με την Πάρλα. Εσείς από την Άρλα είσαστε γλωσσούδες. Και πού να δεις εμείς τα λουσικά, αν το έχουμε με την Πάρλα. 2 ώρες 29 λεπτά και 42 δεύτερα ακόμη για τη γλωσσού παίκτρια από την Άρλα που καλπάζει προς το δεύτερο μαγαζί για να βρει το σύνολο που θα την κάνει την πρώτη shopping star της σεζόν από την Αχαΐα. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω κάτι σε ντραπέ, φορέματα, ό,τι είναι, αλλά πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχω χρόνο. Έχουμε τίποτες. Έλατε από εδώ να δούμε τα φορέματα. Αυτό μου αρέσει. Ωραία, ναι, ναι, αυτό. Επόμενο. Φυσατέ. Κάνε λίγο γρήγορα. Το κρατάω εγώ αφήστο. Ναι, έχω κι άλλο ένα ντραπέ εδώ, που το έχω. Ένα λεπτό. Άλλο το έβαλα. Όχι. Σε νιώθω, Σπυριδούλα. Τι μισό, μισό αιώνα? Το έβαλα από την άλλη πλευρά με τις φούστες. Ωραία, θέλετε να μου δείξετε φούστες καλύτερα? Ναι. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως, παρακαλώ. Ναι, ναι, θέλω. Ναι. Η πολίτρια καθόλου φίλη σου βλέπω, αργεί πολύ. Έλατε να σας δείξω και εδώ, και αυτό το σετάκι. Ωραία, το κρατάμε, κάτι για από πάνω λίγο γρήγορα. Δόξα τω Θεώ. Από πάνω, έλα. Αυτό εδώ, παίρνω αυτό. Και αυτό. Και αυτό εδώ. Κρέμα η κομπολόγη. Αν θέλετε να το δείτε. Ωραία, το κρατάω και αυτό. Λοιπόν, είμαι έτοιμη, φεύγω. Πάω δοκιμαστήριο. Πού είναι τα δοκιμαστήρια? Στο βάθος, ελάτε. Εντάξει, έφτασε. Ευχαριστούμε. Τι νέα εσείς? Πάλι μαύρο. Ωραία, λοιπόν, μαύρο. Φαγώθηκες. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαύρο κλασικό. Παράλληλα και μοντέρνο. Μαύρο τραπέζι, λίτρες σε μίντι μικρός. Σε αγαπώ μόνο. Είναι ονειρεμένο. Τα σκισίματα στο πλάι. Θέλω πολύ να δω ένα λεπτό, πολύ hot πέδιλο σε μαύρο και από πάνω να μου ρίξει ένα λευκό σακάκι. Τι ωραία που είσαι, τι ωραία. Μου αρέσει πως αγκαλιάζει το σώμα μου, μου αρέσει που κάνει σίγουρα ντραπέ εδώ.
Δεν μου τονίζει τόσο την κοιλιά. Έχω λίγη κοιλίτσα, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται. Πακεμπά. Νομίζω ότι εντάξει, με χαρά με αυτό το φόρεμα. Η κοιλίτσα όταν έχει φαίνεται πάντα. Τα ίδια χαζά λέω κι εγώ. Άστο. Έχει τα σκισίματα, είναι, το κάνει έτσι λίγο πιο σεξι, αλλά. Αλλά. Είναι νομίζω τόσο όσο, δεν είναι πολύ έτσι αποκαλυπτικό. Άντε, βάλει το κέλι να σε δούμε. Κορίτσια, έβαλα τον τραπέ εδώ στο στήθος, οπότε. Οπότε τι. Νομίζω θα είμαι η πρώτη που θα έρθω. Ίσως με κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, να δούμε και κάτι διαφορετικό. Γιατί τις προηγούμενες δύο μέρες. Ναι. Πάνω κάτω τα ίδια. Θα τα καταφέρω σίγουρα, είμαι αισιόδοξη και πάμε για την νίκη. Με ένα μαύρο φόρεμα θα φέρεις την νίκη. Άγνωστο. Για πες. Ωραίο είναι και αυτό το σύνολο. Μου αρέσει πολύ. Μαύρο πάλι, μην το σχολιάσετε, κορίτσια. Λοιπόν, κάνει τον τραπέ του εδώ στο στήθος, όπως και το προηγούμενο φόρεμα. Wow, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει η φούστα που είναι έτσι ζευρέ, έχει και αυτό εδώ μπροστά. Τώρα, κατά πόσο είναι τραπέ και η φούστα δεν είμαι σίγουρη. Μου αρέσει πάρα πολύ το top, το μαύρο σου πάει πολύ φυσικά και το τραπέ τι ωραίο που είναι. Και τι ωραία από κάτω, να βάλεις με ψηλόμεση. Animal print, zebra print για την ακρίβεια, φούστα. Όμως, επειδή κάνει λίγο tribal, κάνει λίγο ethnic, θα μ' άρεσε πιο πολύ για κάτι πιο χαλαρό. Όχι τόσο πολύ για βράδυ, κοκτέιλ και λουσάτο, όπως είναι το θέμα της εβδομάδας. Με τον Νίκο θα πάω για κοκτέιλ γύρω στις 11. Bloody Mary. Κάπου εκεί. Θα πιούμε το κοκτέιλάκι μας, θα περάσουμε μια χαρά. Θα τα πείτε. Όλα καλά. Πολύ ωραία η φούστα, αλλά όχι τις 11 η ώρα στο μπαρ του ξενοδοχείου. Γιατί? Όχι. Μου αρέσει να βγαίνω με τον Νίκο πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός, πολύ γλυκός και. Και βλέπει τώρα. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Άντε να δω πότε θα πάμε και στο επόμενο βήμα. Α. Και εγώ περιμένω το επόμενο βήμα. Αλλά. Από τώρα. Την πάπια κάνει. Κάτι ξέρει. Μπορείτε να έρθετε λίγο να με βοηθήσετε. Αμέσως. Φαγώθηκα να παντρευτούν όλες από τώρα. Πολύ βιάζεστε εκεί στην Πάτρα. Πρόβαλα σαν άτομα, θέλει χιαστή. Θέλει χιαστή, θέλει χιαστή. Είπε. Παίρνω αυτό από πάνω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Τι έχεις πάθει και δεν μπορείς να ντυθείς μόνη σου σήμερα. Δεν είναι αυτοδίδακτη. Αυτό δες το λίγο εδώ πιο πάνω. Δες το μόνη σου. Λοιπόν. Για πες. Α, ωραίο. Ωραία σατέν, πράσινη φούστα. Είναι τραπέ, έχει αυτό το φιόγκο εδώ με το δέσιμο. Κάνει αυτό εδώ το άνοιγμα. Το μπλουζάκι είναι έτσι ένα μαύρο πλεχτό. Και για το κόνσεπτ νομίζω ότι... Είναι νομίζω ιδανικό. Όνειρο. Το top είναι καταπληκτικό επάνω σου. Καταπληκτικό όμως. Πράσινη σατέν φούστα σου πάει ονειρεμένα και είναι τέλειο, μα τέλειο το μήκος. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό look και πολύ μοναδικό. Μπράβο. Γενικά αυτήν την εβδομάδα έχουμε λίγο δυσκολευτεί. Γιατί? Γιατί όπως είδαμε και η Λία μαζί με την Φρόσο πήρανε περίπου πανομοιότυπα φορέματα. Καμία σχέση. Η Φρόσο ήταν αυτή που πήρε κάτι πανομοιότυπο με μένα. Και ελπίζω εσύ. Να διαφέρεις. Εμείς από την Αχαΐα νομίζω ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Πού, στην ιστορία του Shopping Star. Συμφωνώ, η Αχαΐα θα μείνει. Απολάστιχο. Μήπως έχετε κάποιο πανοφόρο να μου δείξετε. Φυσικά, έλα. Ωραία. Εμπρός, Αχαΐα. Ωραία, αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Κρατήστε λίγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πώς πάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο έτσι πανοφόρι. Και για βράδυ είναι οκ. Okay. Χρειαζόμαστε σίγουρα κάτι αυτήν την εποχή, οπότε νομίζω ότι είμαι μια χαρά. Παναγία μου, λες και σε έχουν ταμένο. Σε ποιον Άγιο. Άντε παιδάκι μου, γδίσου. Μπορεί να μην είμαι στα κοκκινόμαυρα όπως είναι η Παναχαϊκή, αλλά είμαι στα πρασινόμαυρα. Όπως ποιος. Φεύγω να αλλάξω. Να υποστηρίξουμε και την ομάδα μας. Παναχαϊκή, ολέ. Με αυτό το σύνολο όμως. Γκολ δεν βάζεις με τίποτα. Η Ξανθιά φιλόλογος από την Αχαΐα σήμερα παίζει παλίτσα στο Παγκράτη. Και πρέπει να βάλει σύντομα γκολ γιατί ο χρόνος περνά. Έχει ακόμη 1 ώρα 58 λεπτά και 27 δεύτερα. Ώρα για το τρίτο μαγαζί με ρούχα. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω να βρω κάτι σε ντραπέ. Φόρεμα, φούστες, μπλούζες. Για ποια ώρα. Για βραδάκι. Θέλω για ποτέ να είναι κάτι πιο καλό. Ναι. Ωραία. Μπορείτε να μου δείξετε λίγο σύντομα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία, ναι. Κρατάω αυτό. Όποιο θέλετε να δοκιμάσετε, θα το πάρετε, θα μου πείτε. Ωραία. Είναι αρκετά. Ωραία, ναι, ναι. Είναι ένα σοκολιό αυτό, με έναν όμο. Ωραία. Και αυτό, ναι, μου αρέσει. Αυτό. Ναι, θα δοκιμάσω και αυτό. Είναι ντραπέ. Ωραία, τέλεια. Άλλο τίποτα. Το δοκιμαστήριο είναι δεξιά. Ωραία, ευχαριστώ. Περνάω. Ευχαριστούμε.
Λαμπυρίζεις. Πολύ λάμψη, πάρα πολύ παγέτα, ωραίο φόρεμα, μίντι. Έτοιμη για το Βέρτι. Όμως για κοκτέιλ στις 11 στην Πάτρα είναι λίγο too much νομίζω. Έχει εδώ πέρα αυτό το ντραπέ που θέλω. Κρουαζέ εδώ στο Βέτου. Κορίτσια, εντάξει τώρα, εάν δεν είναι αυτό λουσάτο, τότε τι είναι? Εντάξει. Πες και εσύ. Είσαι μέσα στο θέμα. Πάει και το παλιάμπελο για μια επίσημη έξοδο. Είναι λίγο βαρύ σαν έτσι ύφασμα. Δεν θα το ήθελα για αυτή την περίσταση. Όμως το σκέφτομαι, γιατί όχι. Αν δεν το δοκιμάσω εδώ στο Shopping Star, πού θα το δοκιμάσω, ρε κορίτσια? Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Α, Αμαζόνα. Α, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό το έτσι μπέζ, σαμπανιζέ. Ωραίο, μου αρέσει αυτό το πέρα που κάνει έτσι. Δίνει έτσι μια έξτρα κάτι τη επιπλέον. Ρε, σε τι είναι αυτό που πετάει εκεί στον ώμο ψηλά? Φτερούγα. Η ζώνη, η μαύρη, του ασκέτου, τι κάνει εκεί? Δεν είμαι βέβαια τόσο σίγουρη για το κόνσεπτ που έχω επιλέξει. Νομίζω μου κάνει κάτι πολύ πολύ επίσημο. Ε, όχι ωραίο τώρα, υπερβολή. Πολύ πράγμα. Η Άρτα και τα Γιάννενα μαζί, πολύ φασαρία. Κουφάθηκα. Γκαλά. Και γκαλά. Κάτι γκαλερί, ίσως, δεν ξέρω, κάτι πιο επίσημο. Στην γκαλερί, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει με αυτό είναι κάποιο άγαλμα. Που μη είδε. Στα κορίτσια, πιστεύω θα αρέσει αυτό το φόρεμα και νομίζω συγκεκριμένα θα αρέσει. Σε ποια? Στη Φρόσο. Α, στη Φρόσο. Γιατί το στυλ μας έτσι μοιάζει και. Κλαίω. Νομίζω ότι τη αρέσουν αυτά τα υφάσματα, έτσι τα πιο. Τα πιο φροσέ. Τα πιο ακριβά, τα πιο έτσι γουστόζικα. Τα ακριβά και τα γουστόζικα, ναι, μου αρέσουν. Αν μιλάμε για το συγκεκριμένο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το ότι είναι ακριβό δεν το κάνει καθόλου γουστόζικο. Με αυτά και με αυτά τρέχει ο χρόνος μου. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα 40 λεπτά και 13. Ωρε φίλε. Τι έγινε, φιλαράκι? Φεύγω, πάω να αλλάξω. Άντε, αντιπήγαινε, άλλαξε. Να πας και στο επόμενο. Τι Ωραίο. Κλαίω. Πολύ ωραίο, πολύ έτσι. Θα σε ξεπουπουλιάσω. Στραφταλίζε. Μου αρέσει έτσι όπως κάνει αυτό εδώ με τα πούπουλα, δίνει έτσι μια κάτι της. Μα δάω κιόλας όλα καλά. Για ποτό έτσι σίγουρα όχι. Για το καναβάλι της Πάτρας, ναι. Μήπως έχω βάλει το μπρος πίσω. Ναι, αυτό θέλει. Δεν ξέρω, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Λες. Αυτό είναι πίσω. Δεν το πιστεύω. Okay. Τάκ. Έλα κι εσύ όπως η Φρόσο χθες με το μπρος πίσω. Τι έχετε πάθει επιτέλους? Α. Εδώ. Ωραία. Εντάξει τώρα. Ωραία. Εντάξει, okay. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Θα νομίζουν ότι εμείς εκεί στην Αχαία είμαστε ανάποδοι άνθρωποι. Μπερδεύουμε τον μπρος με το πίσω. Δεν είναι καλό αυτό. Έχει και τα πούπουλα κορίτσια κάτω, θα γίνει. Σκότας. Χαμός. Μην νομίζετε ότι είμαι κότα κορίτσια με τόσα πούπουλα. Όχι. Γιατί εγώ είμαι γαζέλα και θα το δείτε στην πασαρέλα. Κότα, όχι, δεν θα έλεγα. Τι θα έλεγε? Τουρδοκάμιλου μπορεί. Ποια Ναόμη, βρε κορίτσια. Εγώ, η Σπυριδούλα. Άσε την Ναόμη, την επισκίασα εγώ εχθές. Βρες μια άλλη μοντέλα εσύ για να μας εντάξει. Βίκυ μου, εσύ όταν με δεις την πασαρέλα θα πεις ότι είμαι μια γαζέλα ή όχι? Κάτσε να σε δω πρώτα και θα σου πω. Πάμε Ναόμη, τέλος η έρευνα αγοράς. Ήρθε η ώρα του ταμείου. Τι σας οφείλω? 54 ευρώ και 80 λεπτά. Μάλιστα. Μάλλον θα έχει να πάρει κι άλλο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από δεξούλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπυριδούλα, τελείωσες κιόλας. Πάμε για παπούτσια δηλαδή. Μπράβο, πολύ οικονομική. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω γοβούλες ή μποτάκια σε 39 νούμερο σε μαύρο χρώμα. Να μου πάρα πολύ ωραία. Έχετε, ναι. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Αγχώθηκε η γλυκούλα. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Θέλω κότερα. Αυτήν εδώ. Ναι. Την καπιτονέ. Ναι. Και το μαύρο το ποτάκι. Και το μαύρο το ποτάκι. Ναι, ναι, σε 39 νούμερο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γρήγορη Σπυριδούλα. Εγέρθηση. Λοιπόν. Ωραία μαύρη γόβα. Και πως πάει με τη φόρμα, ε. Με μύτη μπροστά, είναι δερμάτινη. Εντάξει, σιγά. Μου αρέσει το λεπτό της τακούνι. Βέβαια, για το κόνσεπτ που έχω επιλέξει, θα το ήθελα λίγο πιο ψηλή να είναι. Ε, όχι. Δεν θα μου βάλεις τώρα τη γόβα της μαμάς για την εκκλησία. Το απαγορεύω. Νομίζω ότι στην πασαρέλα, αν διαλέξω αυτή τη γόβα βέβαια, θα τα πάω πολύ καλά. Το έχω νομίζω με τα τακούνια. Και... Και... Νομίζω θα βγω και θα σαρώσω.
Πάρε και μια σκούπα να σαρώσεις που λένε στο χωριό μου. Α, καλό, ε! Γιατί αυτήν την εβδομάδα, κορίτσια, νομίζω ότι δεν το πάμε και πολύ καλά με το περπάτημα. Έχουμε τα θεματάκια μας. Γιατί εννοείς ότι δεν περπάτησα καλά εχθές? Να ήταν μόνο το περπάτημα. Καλά θα ήταν. Λοιπόν, ακούω. Μου αρέσει το παπούτσι αυτό, μου αρέσει το μποτάκι, μου αρέσει το κροκό που κάνει η μύτη του. Alright. Βαριέμαι. Απ' τη Δευτέρα εσύ. Νομίζω δεν θα μου κόβει το πόδι. Θα σου κόβει γενικώς. Γιατί έχω και λεπτές γάπες. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Το μποτάκι μου αρέσει πολύ παραπάνω και είναι πολύ cool. Έχει τέλειο σχήμα, τέλειο δέρμα, τέλειο τακούνι, σου πάει πάρα πολύ. Μη μου πείτε, κορίτσια, ότι θέλετε να βάλω χρώμα, γιατί εγώ είμαι ταγμένη στο μαύρο. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Έλα βρε, κανείς δεν το έχει καταλάβει ότι είσαι ταγμένη στο μαύρο. Τι τάμα ήταν αυτό? Α. Τι. Okay. Πολύ ωραία γόβα. Μου αρέσει το καπιτονέ. Μου αρέσει το τακούνι της πάρα πολύ. Είναι πιο ψηλή από την προηγούμενη. Πιο ψηλή καπιτονέ, ψηλοτάκουνη, με πιο ιδιαίτερη έτσι ματιέρα, ναι, κάπως καλύτερα. Δίνει νομίζω αυτό το έτσι λουσάτο. Ότι δίνει, βέβαια, δίνει. Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσετε πρωινό, αλλά εμένα μου αρέσει. Το καπιτονέ είναι λουσάτο σε ταντάκι. Σε γόβα, I don't think so. Στο φύλαγε. Μας φαντάζομαι με τον Νίκο στο μπαρ του ξενοδοχείου. Πώς? Τα φώτα να είναι έτσι λίγο πιο χαμηλωμένα. Ναι. Να παίζει ίσως. Το τρανζίστορ. Κάποιο πιάνο. Ρομαντική ατμόσφαιρα. Ήου. Και νομίζω ότι με αυτή τη γόβα. Θα τον ρίξεις. Θα κλέψω λίγο την παράσταση. Ωραία τα χαμηλωμένα φώτα. Να κρυφτεί και λίγο η γόβα, να μην φαίνεται. Oh. Στην Πάτρα έχουμε και πολυτελέστατα έτσι ξενοδοχεία. Δεν είμαστε και τίποτα πλέμπες, αν είναι δυνατόν. Δεν κατάλαβα. Είσαι από το Αίγιο. Πλέντες. Πλέντες. Πόσο χρόνο έχω? 1:04:59. Χριστέ μου. Ελπίζω να γίνει θαύμα για να προλάβεις. Το θαύμα θα είναι αν καταλάβει η Φρόσο ότι είναι οι πλέμπες. Πάμε στο δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Γεια σας. Γεια σας. Oh. Ψάχνω κάτι σε μποτάκι, είτε σε γόβα, είτε σε πέδιλο, σε 39 νούμερο, σε χρώμα μαύρο. Ωραία, παρακολουθώ. Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Θέλω να δω αυτό το μαύρο. Ναι. Σε 39, αυτό 2 και μποτάκι, κάτι σε μποτάκι. Κάτι να καίει. Αυτό εκεί, με το κόψιμο που κάνει μπροστά. Ωραία, μισό λεπτάκι σας τα φέρω. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν. Τι νέα? Συγγνώμη τα παπούτσια. Αρχίζει και φορτώνει. Για δες τι γίνεται. Δεν κατεβαίνεις κάτω να ψάξεις κι εσύ μαζί με την κοπέλα, να ξεμπερδεύουμε? Περνάει ο χρόνος. Πόσο χρόνο έχω? 55 λεπτά και 3 δεύτερα. Τι γίνεται, δεν μας βλέπω καλά. Ψάχνει πολλή ώρα αυτή η πολίτρια. Μήπως να κατέβεις? Μήπως να φωνάξεις? Δεύτερη κοπέλα, πόσες ψάχνουν πια? Είχα σε μένα τα παιδιά στις σκούτες. Α. Μην βιάζεστε πολύ. Ορίστε το ποτάλισσα. Να είστε καλά. Και εσύ τόση ώρα δεν τα έβγαζες, τώρα περίμενες? Νεύρα, νεύρα, νεύρα. Α, ωραίο όμως, άξιζε. Έλα, για πες. Ωραίο. Πολύ ωραίο μποτάκι, μαύρο. Και νομίζω ότι ταιριάζει και με αυτό το οποίο έχω επιλέξει. Και? Και ναι, νομίζω πως κορίτσια, ναι, είμαι λουσάτη. Θα τον Πίτερ Πάν είσαι με αυτό. Όχι λουσάτη. Είπες τι μαθαίνεις. Τέτοιο παπούτσι δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο με αυτό το κόψιμο που έχει μπροστά. Είναι πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Μου αρέσει πολύ. Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύ σεξι παπούτσι και πολύ σωστό για την περίσταση. Με αυτό το παπούτσι νομίζω ότι μπορώ να περπατήσω πολύ άνετα και στην πασαρέλα. Ναι. Θα πάω πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες κοπέλες. Θα πας καλύτερα από την Ναόμι Κάμπελ που την αντιπροσώπευσα εγώ? Δεν νομίζω. Σίγουρα. Όθε. Τι έγινε πάλι? Με αυτά τα κουμπώματα, αν είναι δυνατόν. Όλο προβλήματα είσαι. Έτοιμη. Ωραίο. Ναι. Τι ναι? Λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτό το πέδιλο. Ναι. Μου αρέσει το τακούνι του. Μπράβο. Μου αρέσει αυτό το λεπτό λουράκι, η μπαρέτα που δένει. Τι άλλο σ' αρέσει? Φαίνουν τώρα τα δάχτυλά μου. Σταμάτα. Είναι νομίζω λίγο. Και λίγο. Αρκετά σεξι. Ανάψαμε. Ναι, όντως.
Σούπερ σεξι. Πολύ ωραίο παιδιλάκι, σου πάει. Νομίζω πως η φιάπα που έχει δεν είναι υπερβολική. Νομίζω είναι τόσο όσο. Μια χαρά είναι, καθόλου υπερβολική η φιάπα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Τι? Η Βίκη, το στυλ της, σαν μοντέλο και την ακούω τη γνώμη της. Άρχισαμε. Και ένας λόγος που βλέπω και shopping star είναι για τη Βίκη. Όλες για τη Βίκη βλέπουμε shopping star. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ τίποτα. Φέρτε μου και τα επόμενα, παρακαλώ. Τι ύφος είναι αυτό? Τι έγινε πάλι? Κορίτσια, βιάζομαι λίγο γρήγορα αν γίνεται. Oh. Κανείς, ποτέ. Τι θα γίνει καλά σήμερα με αυτά τα παπούτσια? Δεσποινής, μπορείς να έρθεις λίγο πάνω? Το Δεσποινή σε μάρανε. Δεν πας εσύ κάτω, πιο γρήγορα θα το βρεις μόνη σου. Ισχύει. Δεν υπάρχει αυτό το παπούτσι που ζητήσατε δυστυχώς. Θέλετε να δείτε κάτι άλλο? Ναι, και λίγο γρήγορα αν γίνεται. Πάρε ποιον να είναι. Τη γόβα αυτή εκεί με το κρακό πίσω που έχει το λουράκι. Λίγο γρήγορα όμως αν γίνεται. Ηρεμία, αναπνοές, όλα θα γίνουν. Να κρατήσουμε καθυστερήσεις, λόγω επεισοδίων. Δεν κάνεις και εσύ γρήγορα όμως. Τι τραβάς, Λοιπόν. Για πες. Πολύ ωραία γόβα. Μου αρέσει το τακούνι του, μου αρέσει το κροκό. Μου αναδεικνύει λίγο τις γάμπες μου. Που είναι έτσι και λεπτούλες. Δεν φαίνονται ολόκληρες. Μου αρέσει πολύ αυτό το παπούτσι. Μια χαραγόβα, ωραία, φίνα, μυτερή, με πολύ ωραίο τακούνι, τέλειο το μπαρετάκι, σου πάει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτό το παπούτσι θα με πάει. Μην πω. Σίγουρα στην κορυφή. Αλλά στην κορυφή είμαι άλλη. Κάνει ό,τι μπορείς για τη δεύτερη θέση. Αμάπια. Με αυτό θα πάω στην κορυφή. Στο Everest. Κόβει το πόδι αυτό το παπούτσι. Για να τα καταφέρω όμως αυτά πρέπει να προλάβω κιόλας. Πόσο χρόνο έχω? 29 λεπτά και 32. Ωραία. Βιάζομαι. Γρήγορα. Έλα, τρέξε λιγάκι τώρα γιατί αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος. Τώρα μας πιέζει. Μας πιέζει εδώ και ώρα. Πες για στις κοπέλες που ψάχνανε. Πάμε ταμείο. Τι σας οφείλω? Είστε στα 79 ευρώ και 90 λεπτά. Ωραία. Σου μείναν 215 και 30. Ορίστε. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας. Τόσα λεφτά για κομμωτήριο και αξεσουάρ. Άντε, πάμε. Ω, για ασανσέρ. Στον Γκαλάκτικα είσαι. Όπα. Γεια σας. Ψάχνω τσατάκια μαύρα, βραδινά. Βεβαίως. Μόνο πριν ξεκινήσουμε, έχω κάτι για εσάς. Μα τέλεια. Τέλεια, φοβερά. Δεν σε πάει. Όχι, Παναγία μου, να έχω χρόνο. Σταύρωσέ τα. Ήταν να κερδίσεις χρόνο, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Αυτό. Σιγά καλέ, το ρίξεις. Κάτσε πρώτα. Τα-τα-τα-ν. Τι γράφει? 4 λεπτά. Άντε. Τέλεια. Μπράβο, 4 λεπτά στο Shopping Star. Μπορείς να τα πεις και 40. Να δούμε τι έχει και ο δικός μου. Το τηλέφωνο μου. Τι έχουμε? Θεέ, ευχαριστώ. Τέλεια. Μπιπ φαρδί. Μπράβο σου. Πιπέρι. Πόσο χρόνο έχω? 24 λεπτά και 20. Ωραία, είναι μια χαρά. Λίγο είναι, με λίγο τρέξιμο κάτι μπορεί να γίνει. Για να δούμε. Θα γίνει. Να μου δείξετε τσαντάκια βραδινά σε μαύρο χρώμα. Από εδώ. Ωραία, λοιπόν. Δεν έχει υπόγειο εδώ. Δείξτε κάτι κι εσείς. Να δω αυτό το μαύρο. Πώς σου φαίνεται? Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτή εδώ η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι κλατς. Δεν αρέσουν τα κλατς στη Βίκη, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τσαντάκι. Δεν αρέσουν στη Βίκη. Προτιμώ κάτι πιο δημιουργικό. Αν το θέτεις έτσι, ναι. Δεν μ' αρέσουν. Μπορείτε να πείτε, κορίτσια, ότι είναι safe επιλογή, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ με τα ρούχα που έχω διαλέξει. Δεν είναι safe επιλογή και δεν ξέρω αν ταιριάζει για κοκτέιλ. Με προβληματίζει λίγο αυτό το τσαντάκι. Να δω άλλη μία πολύ γρήγορα. Βεβαίως. Ας δω αυτήν εδώ. Zebra. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, αυτή εδώ η τσάντα. Πέφτουν και ζακέτες, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, αυτή εδώ η τσάντα είναι πολύ ιδιαίτερη. Μου αρέσουν αυτά τα χρυσά, έτσι, αυτές τις χρυσές λεπτομέρειες, η αλυσίδα που έχει. Μου αρέσει το ασπρόμαυρο. Νομίζω ότι χωράει αυτά πολύ τους απαραίτητα σίγουρα. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη τσάντα. Δηλαδή, σίγουρα με το που τη φορέσω θα με προσέξουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η ζίμπρα τσάντα η βραδινή, χωρίς την αλυσίδα. Την έβαζα μέσα την αλυσίδα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Σε περίπτωση που δεν το επιλέξω αυτό το τσαντάκι, θα το πάρω δώρο στη Φρόσο, γιατί είδα ότι στην ντουλάπα της είχε τις μπότες αυτές τις ωραίες της, που έχουν το ίδιο print.
Και νομίζω ότι θα τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το δώρο. Μωρό μου, εσύ το περιμένω για δώρο αν δεν το πάρεις. Oh. Έχω ακριβώς τις ίδιες μπότες. Σε ευχαριστώ πολύ. Σαν τη ζεύρα λοιπόν και εγώ θα τρέξω. Μπορείτε να μου δείξετε και γρήγορα ένα σκουλαρικάκι, παρακαλώ. Τα κατάκ, τα κατάκ. Σιγά καλά το χέρι. Βγάζει ένα μάτι. Λοιπόν. Πω, χαμός. Πάρ' τα όλα. Ίδια μου φαίνονται. Κάτι σε απόχρωση του. Ίσως να έχει λίγο μπλε, κάτι δεν ξέρω. Τι να πεις και εσύ τώρα εδώ που βρέθηκες. Το πρώτο σκουλαρίκι που βρήκα είναι χρυσό, έχει τα στρασάκια του. Έχει κρυκάκι και κάτω κρέμεται αυτός ο σταυρός. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και έτσι πως το έχω φανταστεί ταιριάζει με το σύνολό μου. Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σταυρουδάκια σε σκουλαρίκια. Μ' αρέσει που έχει ωραία πετραδάκια, μια χαρά. Με αυτό το σκουλαρίκι ελπίζω να μου δώσει και ο Θεός βοήθεια γιατί τη χρειάζομαι. Κι άλλη. Και νομίζω ότι μου τελειώνει και ο χρόνος και κλαφτά χαράλαμπε. Ο χαράλαμπος θα κλάψει σίγουρα άμα διαλέξει αυτό το σκουλαρίκι. Να δω ένα ακόμα πολύ γρήγορα. Νίκο δεν το λένε. Θα δω αυτό εδώ. Το μπλε. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το σκουλαρίκι. Και είναι ασορτή και με τα μάτια μου, γιατί έχω και γαλανά μάτια. Μας το πες. Και νομίζω θα πηγαίνει γάντι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκουλαρικάκι αυτό. Μ' αρέσει το μπλε πετράδι, μ' αρέσει το χρυσό. Πολύ ωραία. Μα τη σκουλαρίκι θα κλέψω σίγουρα την παράσταση. Θα την κλέψει την παράσταση, αλλά μπορεί για τους λάθους λόγους. Θα την κλάψει. Να δω ένα ακόμα πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Πού πήγε. Λοιπόν. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Λοιπόν. Μίλα. Το συγκεκριμένο. Το νύχι είναι ψεύτικο. Όπως βλέπετε, κορίτσια, είναι με φίδι. Έχει πολλά πετραδάκια έτσι πάνω, πολύχρωμα. Τι ωραία τα πολύχρωμα φιδάκια, τα αγαπώ. Κορίτσια, εσείς τι λέτε, με τα φίδια και τα ερπετά γενικότερα πώς τα πάτε. Εγώ, όπως βλέπετε, τα πάω μια χαρά. Μπιχτή ήταν αυτή. Διπλής. Δεν πιστεύω να πήγαινε για εμάς. Όχι καλέ. Ξέρω να τα βάζω στη θέση τους. Γρήγορα να φύγουμε ταμείο. Δεν έχω δει κάτι λουσάτο. Πού είναι τα λούσα σου. Πού είναι τα λούσα, πού είναι τα φίδια. Τι σας οφείλω. Είστε στα 40 ευρώ. Δεν τελειώνουμε τίποτα τα ρημάδια. Ορίστε. Υποπληθωρισμός. Η απόδειξή σας. Τέλεια. Τα πραγματάκια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε, Σπυριδούλα. Πήρα και τα αξεσουάρ μου. Πόσο χρόνο έχω. 13 λεπτά και 18. Ωραία. Φεύγω για κομμωτήριο. Λίγος χρόνος. Βιάσου όσο μπορείς. Μπας και κάνεις κάτι με το μαλλί. Για να δούμε, θα προλάβει. Και τι θα κάνει με το μαλλί. Τελευταία στάση στο Παγκράτη, το κομμωτήριο της Σπυριδούλας. Κάτσε να ρίξω μια βουτιά. Ζεστάθηκα. Γεια σας. Γεια σας. Έχω χρόνο 10 λεπτά και 9 δεύτερα και θέλω ένα βραδινό χτένισμα. Προλαβαίνουμε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παρακαλώ, ωραία. Περάστε. Ωραία. Τέλεια. Για να δούμε. Θα προλάβεις. Δεν θα προλάβεις. Για να δούμε. Γεια σας. Τι θα κάνουμε. Θέλω ένα χαμηλό σινιόν. Είναι ήδη ίσχυα τα μαλλιά μου, το φυσικό τους, οπότε θέλω να μου τα πιάσει χαμηλά, όχι πολλά-πολλά, ούτε λακ, ούτε. Look. Κάτι πολύ γρήγορο. Ωραία. Δεν έχω πολύ χρόνο. Καλή η σκέψη σου. Ναι. Αλλά λίγο συντηρητικό. Τι να προλάβει, λέμε. Εγώ θα κάνω λίγο το μακιγιάζ παράλληλα. Παράλληλα. Μακιγιάρο παράλληλα. Θα κάνω ένα βραδινό. Να καθαρίσω λίγο το πρόσωπό μου γιατί τόση σκόνη σήμερα, τόσο τρέξιμο. Η Αθήνα, Θα κάνω ένα βραδινό μακιγιάζ και θα έχει ως βάση το έντονο κόκκινο κραγιόν. Κόκκινο κραγιόν κι εσύ. Ωραία πάει εβδομάδα. Για την γράφη. Βλέπω να κλείνουμε και 5 με κόκκινο. Βάση με πινέλα γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται να μπει τώρα το make-up με το χέρι. Μπράβο. Κάνεις επαγγελματικό μακιγιάζ. Συγγνώμη, αυτά να είναι πίσω από αυτή. Έτσι. Τόσο καλό. Λοιπόν, καλεπέστης. Θέλω να είναι πολύ πιο χαμηλή, δηλαδή δεν θέλω να κάνεις πολλά υπερβολικά πράγματα. Να είναι τελείως εδώ, κάτω, σινιό. Να μην είναι τόσο ψηλά. Δηλαδή, χτένισε τα μου απλά και βάλτε μου εδώ κάτω, χαμηλά. Χαμηλά. Όλα. Όπως είναι έτσι. Πιάστε μου έτσι. Χτένισε τα να μην πετάνε τίποτα και. Το κατάλαβε. Αυτό. Θα τη φας την κομμώτρια. Πόσο χρόνο έχω. 7 λεπτά και 28. Ο Χριστός και η Παναγία. Ου, μη σε νοιάζει καθόλου. Μια χαρά τα πας. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο δύσκολο, πω. Τι νόμιζες ότι είναι εδώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ταυτόχρονα. Έχεις δίκιο. Το shopping δεν είναι εύκολο, είναι πολύ ευχάριστο όμως. Όχι, έτσι. Κάντα μου στρογγυλά, σαν κοτσάκι και πιάστο με τσιμπιδάκια. Μη μου, όχι να πετάνε έτσι. Έναν απλό έτσι στριβογυριστό. Εννοείς μπαλετικό. Εξήγησε έτσι, θα το καταλάβω. Θα προλάβω. Γιατί είμαι εγώ καιρός και θα προλάβω. Το χειρότερο. Και ως γνωστόν κορίτσια, εγώ καιρό όλα τα προλαβαίνω, έτσι.
Εντάξει, βρε παιδιά, και εγώ κερδίζεστε και σούπερ ήρωες. Είμαστε! Πόσο χρόνο έχω? 4 λεπτά και 14. Ωραία. Πώς πάμε, συνζωδιακή. Μου δίνεις μισό λεπτό, παρακαλώ. Έλα, βάλ' το πιο γρήγορα το κραγιονάκι. Το κόκκινο κραγιόν, κορίτσια, θέλει πάρα πολλές τρώσεις και ειδικά αν είναι και ματ. Εντάξει. Άμα σου φύγει, το χάσες. Μένω εδώ. Πολλές τρώσεις δεν θέλει. Προσοχή με το πώς θα το βάλεις και κυρίως στο περίγραμμα. Το μαλλί. Δεν σ' αρέσει. Μίλα, καλέ! Εντάξει, δεν ήταν και ακριβώς αυτό το οποίο καλά, βέβαια. Ζήτησα. Θα ήταν λίγο πιο χαμηλό, αλλά δεν πειράζει τώρα. Όλα καλά. Α, είσαι λίγο απαιτητική, σπυρίδουλά μου. Εγώ καιρός. Την έχει τρελάνει την κοπέλα. Α, δεν θέλω να πετάνε αυτά καθόλου εδώ, καθόλου. Φορτώνει πάλι. Δεν θέλω να πετάει. Θέλω να είναι όλο μέσα και να μην φαίνει τίποτα. Καλυφθείτε. Δεν θέλω να πετάνε έτσι τουφάκι και αυτά. Θέλω να είναι. Αν νομίζω τα φτιάχνει. Πολύ απλό. Γι' αυτό σου βάζει τη λάκ. Για να μην πετάνε τα τουλουφάκια. Πόσο χρόνο έχω? 2 λεπτά και 7 δεύτερα. Ωραία. Πάμε, λίγο έμεινε. Δεν έχω αγχωθεί τώρα. Μου έφυγε το άγχος γιατί βλέπω ότι τα προλαβαίνω. Πάλι καλά. Και όλα καλά. Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Κυρίως. Που πρόλαβες και έκανες και μαλλί. Βάζω λίγη μάσκαρα. Άντε. Θα βγάλεις κανένα μάτι με αυτή τη μάσκαρα. Τελείωνε. Τελειώνει ο χρόνος. Πόσο χρόνο έχω? 39 δεύτερα. Ωραία. Έλα, το έχουμε. Αν πετάει κάτι επιπλέον. Σαν τι επιπλέον. Αν μπορείς να μου το μαζέψεις λίγο. Πετάει όλος ο κότσος πίσω. Μάζεμα όλο ήθελα, αλλά τώρα είναι αργά. Πόσο χρόνο έχω? 4 δεύτερα. 3, 2, 1. Τέλος χρόνου! Μίλα, παιδί μου, τι έπαθες? Γιατί ξεφουσκώνεις? Όλα καλά, τα πρόλαβα. Με άγχωνε πάρα πολύ το μαλλί, αλλά εφόσον πήγα το μωτήριο, τα κατάφερα. Μπράβο. Το μακιές μου αρέσει πάρα πολύ, έχουν τονίσει τα μάτια μου. Νομίζω ότι είμαι εντός θέματος και. Και? Όλα καλά. Μια κουκλίτσα είσαι και βλέπω μια υπέροχη ρίζα. Βλέπω τη φυσική σου απόχρωση και είναι μια σπάνια σαντρέ βάση, την οποία δεν θα ήθελα να μου τη μασκάρεις με τόσο πολύ ξανθό. Κράτα τη βάση σου και κάνε ένα απλό μπαλαγιάζ. Έχεις πολύ, πολύ ωραία μαλλιά και σου πάνε πολύ καλύτερα στην επιδερμίδα. Έχεις κάνει τέλεια δουλειά στο μακιγιάζ, δεν έχεις βαρύνει καθόλου τα μάτια, τέλεια βάση, τέλειο ρούς και καταπληκτικό το κραγιόν. Μ' αρέσει πολύ η λογική στα μαλλιά σου. Όμως ο κότσος δεν έχει πετύχει γιατί δεν σε άκουσε, κυρία, και έκανε πιο έτσι περίτεχνα πράγματα. Θα προτιμούσα κι εγώ ένα μπαλετικό κοτσάκι. Έτσι που σε βλέπω, μου θυμίζει ένα μοντέλο που τη λένε Tony Garn. Τόνι, πάμε στο ταμείο. Τι σας οφείλω? Είστε στα 30 ευρώ. Τέλεια. Κουκλής έκανε. Φτού σου. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Απόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε, Tony Garn. Σε περιμένει ο Φάνης με το Carl. Φάνη, προσχή. Η μία να σας. Για πες μου, Σπυριδούλα, πώς νιώθεις τώρα που τελείωσες? Τώρα που τελείωσες τα ψώνια μου, νιώθω ανακούφιση. Ευτυχώς τα πρόλαβα όλα. Πάρε ανάσα. Είμαι μια χαρά, ευτυχώς. Είναι εγώ καιρός και είναι καλά. Πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα υπόλοιπα κορίτσια. Κορίτσια στο κομμωτήριο, την είδα λίγο ξενερωμένη τη Σπυριδούλα. Είχε λίγο εκνευριστεί με την κομμώτρια. Εσείς τι πιστεύετε? Δεν τη πήγαιναν τα πράγματα όπως θα ήθελε σε συνεργασία με την κομμώτρια, αλλά μπορώ να πω ότι με εκνεύρισε. Αν την είχα εγώ πελάτησα στο μακιγιάζ και μου έκανε αυτό, ότι όχι έτσι, όχι αλλιώς, θα την είχα διώξει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, συμφωνώ ότι δεν τη έβγαινε το μαλλί όπως ήθελε και ήταν λίγο στην τζίτα. Βάλει τσιμπιδάκι, βγάλει τσιμπιδάκι. Ήταν λίγο εκνευριστικό κι αυτό. Για ίσως ήταν η πίεση, ήταν ο χρόνος, εγώ τη δικαιολογώ κάπως. Πες τα ρε φρόσο. Δεν θα της βγήκε το μαλλί αυτό ακριβώς που ζήτησα από την αρχή, ένα μικρό σινιόν. Γιατί εγώ τελικά είδα ότι βγήκε με κότσο και με μεγάλο κότσο τελικά. Γκαούτσο κότσο. Η Σπυριδούλα τα πρόλαβε όλα, αγόρασε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντα, πήγε και κομμωτήριο. Και τώρα είναι έτοιμη για μια πασαρέλα που πιστεύω θα συζητηθεί. Έχω λίγο άγχος, αλλά νομίζω ότι είναι δημιουργικό. Creative. Και θα βγω και θα σκίσω. Για να δούμε, θα σκίσει Σπυριδούλα ή θα πέσει φτιάρι. Έτοιμες για την πασαρέλα. Σπυριδούλα, δεν βρω έξω. Όπα ρε φίλε. Απαπα. Καμαρώνει φρόσο. Okay.
Για να το πατούμενο. Κάποιο άγχος βλέπω στο βλέμμα σου. Όπα, τα πράγματα σοβαρεύουν. Για να δούμε τον τραπέ. Πυριδούλα με το σεξ απειλ σου. Πάρα πολύ ωραίο το κεφάλι. Πλην του κότσου που είναι περίτεχνο και δεν το χρειάζεται. Αλλά σε αυτό δεν φταίει εσύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ και η υπέροχη πινελιά τα σκουλαρικάκια σου. Πάνε εκπληκτικά. Το σακάκι είναι τέλειο. Το ντραπέ φόρεμα είναι του ονείρου. Είναι σεξι, είναι ντραπέ, είναι μίνι. Είναι ό,τι πρέπει για μια λουσάτη βραδιά με τον Νίκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο φάκελος που διάλεξες. Επίσης και οι γόβες σου. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο. Νομίζω ότι θέλετε να την ξαναδείτε, έτσι δεν είναι? Χαμός στο Twitter. Άρε φροσάρα, μόνο εσύ χαμογελάς. Σπυριδούλα, για πες, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Στην πασαρέλα όταν βγήκα δεν είχα και τόσο άγχος. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα και νομίζω ότι έβαλα τα δυνατά μου. Για να δούμε τώρα πόσο κόστησε το σύνολο της πυριδούλας. Για το σακάκι πλήρωσε 35,90, για το φόρεμα 18,90, οι γόβες κόστησαν 79,90, η τσάντα 28, τα σκουλαρίκια 12 και τα μαλλιά 30 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 204,70 ευρώ και της έμειναν 145,30. Γεια σου πυριδούλα. Γεια σου γιώτα μου. Καταρχήν μπράβο που προλαβες να κάνεις τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε καλά. Το φόρεμά σου, ξεκίνησα από αυτό. Μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι είναι ντραπέ και είναι μέσα στο θέμα. Το σακάκι σου ταιριάζει αρμονικά γιατί κάνει μια αντίθεση το μαύρο με το μπλε. Πολύ καλό. Όπως και το τσαντάκι σου, αν και δεν ήταν και από τις αγαπημένες μου επιλογές. Το παπούτσι σου, ωραίο κλασικό μαύρη γόβα. Απλά εγώ θα ήθελα να αγοράσεις το άλλο, το μποτάκι γόβα με το άνοιγμα. Παρ' όλα αυτά ταιριάζει. Όσον αφορά τα μαλλιά σου, είδα εκεί παιδεύτηκες λίγο με το στήσιμο. Δεν σου βγήκε αυτό που ήθελες. Οκ, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι και πάλι καλά που πρόλαβες. Και το μακιγιάζ σου, μια χαρά. Έχει τονίσει τα χείλη σου. Ωραία. Τα σχόλια της Γιώτας μου άρεσαν πολύ, μπορώ να πω. Δεν είπε κάτι κακό για το σύνολό μου. Και με βρήκε και μέσα στο θέμα. Η Σπυριδούλα έχει πιθανότητες να είναι shopping star της εβδομάδας, γιατί ήταν λουσάτη με ντραπέ και είχε ένα θεμητό αποτέλεσμα. Γεια σου, Σπυριδούλα. Γεια σου, Βάντα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιά σου και που έχεις τονίσει τα χείλη σου με αυτό το κόκκινο κραγιόν. Πολύ καλή επιλογή. Τα μαλάκια σου, αν και σε είδα ότι είχες λίγο εκνευριστεί με την κομμότρια, δεν σου πέτυχαν ακριβώς, δεν γίνανε ακριβώς όπως ήθελες. Παρ' όλα αυτά είναι οκ, αλλά για μένα είναι λίγο συντηρητικό. Θα ήθελα δηλαδή κάτι πιο σεξι. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ με την κομμότρια. Ήθελα πραγματικά να σηκωθώ στη μέση του χτενίσματος, να φύγω και να πάω στο βάνα να φτιαχτώ μόνη μου. Χαίρομαι που διάλεξες αυτό το μπλε φόρεμα, γιατί είναι στα γούστα μου. Και πάει με τα ματάκια σου, όπως και τα σκουλαρίκια. Το σακάκι σου είναι οκ, ταιριάζει με το φόρεμα. Η τσαντούλα θα είναι όμορφη, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, αλλά θα την ήθελα λίγο πιο λαμπερή. Πιο λαμπερή τσάντα, δηλαδή τι να έπαιρνα, πάλι κλάτς? Οκ, εντάξει, βαριέμαι. Τα παπουτσάκια σου επίσης είναι πολύ ωραία. Μου λείπει το καλσόν, επειδή είναι φθινόπωρο. Κατά τα άλλα είσαι πολύ όμορφη. Και πιστεύω είσαι μέσα στο θέμα και είσαι αρκετά λαμπερή. Ήμουν αρκετά αυστηρή με τη Σπυριδούλα, γιατί περίμενα περισσότερα πράγματα από εκείνη. Γεια σου, Σπυριδούλα μου. Γεια σου, Λίνα. Θα ξεκινήσω από πάνω. Τα μαλλιά σου δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσουν, όπως από ό,τι κατάλαβα δεν αρέσουν και σε σένα. Το μαλλί ήταν πραγματικά χάλια. Πίσω ήταν σαν φωλιά πουλιών. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτός ο κότσος. Τα σκουλαρίκια σου μου αρέσουν αρκετά. Δεν τρελάθηκα, αλλά πάνε πολύ με το σύνολο. Το μακιγιάζ σου το κάνεις μια χαρά. Το κόκκινο κραγιόν σου πάει τέλεια. Το σακάκι είναι πολύ καλό. Το φόρεμα το ερωτεύτηκα. Ήθελα αυτό να πάρεις. Φοβόμουν ότι δεν θα το πάρεις επειδή ανέφερες το πρόβλημα με το αγόρι σου. Παρ' όλα αυτά το έκανες. Για το καλσόν θα σου πω κι εγώ, γιατί έχω ένα κόλλημα με τα καλσόν, μόνο αυτό. Για Νοέμβρη θεωρώ ότι χρειάζεται. Το παπούτσι είναι πολύ καλό, μου αρέσει πάρα πολύ με το υπόλοιπο σύνολο. Και για την τσάντα δεν τρελάθηκα, αλλά από κοντά είναι καλύτερη. Θεωρώ ότι είσαι 100% μέσα στο θέμα και το πέτυχες μπαμ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως η Σπυριδούλα θα μπορούσε να είναι shopping star της εβδομάδας. Το σύνολό της ήταν πολύ καλό, αν και είχα μερικές παρατηρήσεις. Γεια σου, Σπυριδούλα. Γεια σου, Πρόσω. Αρχίζω με το καλσόν. Ποσός με ενδιαφέρει αν έβαλες καλσόν. Εκεί που θα πας.
μέσα στο αυτοκίνητο με το αγόρι σου, τόσο σεξι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται καλσόν. Δηλαδή και Γενάρης να ήταν, εμένα πάλι δεν θα μου έλειπε το καλσόν. Το παπούτσι σου είναι εκπληκτικό. Ένα γεια στο στόμα σου, βρε Φρόσο, δηλαδή έλεος με εκείνα τα καλσόν, μπουκώσαμε, αν είναι δυνατόν. Το φόρεμά σου θεϊκό. Σου πω μόνο ότι το ξέρα, όλες το ξέραμε μόλις το είδαμε. Λέμε, αυτό έγραφε το όνομά της, τη φώναξε, έλα εδώ. Και πήγες και το πήρες. Είναι πάρα πολύ ωραία επάνω σου, είναι ντραπέ ακριβώς, είναι λαμπερό σαν φόρεμα, είναι λουσάτο. Μέχρι εκεί δεν έχω ενδυασμούς πολλούς, δεν βλέπω πολύ το λουσάτο. Πρόσω μου, δεν θα πάω και μπουζούκια να είμαι τύπου φλωρινιώτης. Για το κόνσεπτ που θέλω να πάω, είμαι νομίζω μια χαρά λουσάτη. Θα θέλει να το κάνεις λίγο πιο λουσάτο, αν όχι σε πανοφόρη, αν δεν έβρισκες. Ξέρω μάλλον ότι σ' αρέσει το μαύρο, αλλά θα ήθελα κάτι πιο λουσάτο σε τσάντα, σε κόσμημα. Να γίνει μπαμ, να γίνει πολύ πιο λαμπερό, γιατί με το σακάκι και έτσι σκοτώνεται λιγάκι το φόρεμα. Τώρα, όσον αφορά το πανοφόρη, δηλαδή, τι ήθελες να βάλω, κόκκινο, να είμαι σαν τον Πανιόνιο. Όταν σε έβλεπα στο κομμωτήριο και όταν έβλεπα την κομμώτρια που προσπαθούσε να σου κάνει. Το σινιόν που τη ζήτησε, τόσο μικρό, τόσο κομψό. Και είδα αυτό το γκότσο στο τέλος, αυτό που ειλικρινά μου θυμίζει μπόμπα και μου θυμίζει, ξέρω εγώ, τα μαλλιά που κάνανε οι γιαγιάδες μας. Σε αδικεί, ειλικρινά σε αδικεί. Είναι αυτό που σε αδικεί περισσότερο σε όλο το σύνολο. Αχ, αυτά τα μαλλιά, με κατέστρεψαν. Τι να έκανα, ρε κορίτσια, τι να έκανα. Και δεν μου αρέσει. Μόνον αυτό όμως, δηλαδή, αν έβρισκα ένα μικρό ψεγάδι, και ίσως το ότι δεν είσαι τόσο λουσάτη όσο θα ήθελα. Ήμουν αντικειμενική με την κριτική μου στη Σπυριδούλα. Την ήθελα λίγο πιο λουσάτη. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Γιώτα, στην οποία άρεσαν το φόρεμα και το σακάκι, δεν τρελάθηκε με το τσαντάκι και θα προτιμούσε διαφορετικό παπούτσι. Στη Σπυριδούλα έβαλα 7, γιατί δεν μου άρεσαν πολύ τα παπούτσια της, η τσάντα της, τα μαλλιά της, αλλά ήθελα και λίγη ακόμη λάμψη για να φανεί αυτό το λουσάτο. Επόμενη η Βάντα, που έκανε καλά σχόλια για το μακιγιάζ και τις γόβες, αλλά βρήκε απλά okay το σακάκι και την τσάντα και ξύνησε με το μαλλί. Στη Σπυριδούλα έβαλα 5, γιατί μου έλειψε το καλσόν και η τσάντα και τα παπούτσια της δεν ήταν τόσο λαμπερά όσο θα τα ήθελα. Σιγανό ποταμάκι. Η σειρά της Λίας, που ενθουσιάστηκε με το φόρεμα και το σακάκι, έκραξε το μαλλί και θα ήθελε να δει καλσόν. Τουλάχιστον τη βρήκε εντός θέματος. Ή έτσι είπε. Στη Σπυριδούλα έβαλα 7 γιατί μου άρεσε το σύνολό της, μου έλειψε όμως το καλσόν, ένα κολλέ, δεν μου άρεσε η τσάντα και το μαλλί της. Και τελευταία η Φροσάρα, που βρήκε εκπληκτική τη γόβα, θεϊκό το φόρεμα, αλλά ξύνησε με το σακάκι και το μαλλί και δεν βρήκε το σύνολο πολύ λουσάτο. Στη Σπυριδούλα έβαλα 7 γιατί δεν μου άρεσε καθόλου ο κότσος και γιατί θα ήθελα πιο λουσάτα αξεσουάρ, τσάντα ή ένα σακάκι. Για ρίξε ένα βλέφαρο. Σπυριδούλα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα κερδίσεις? Θεωρώ πως έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνω η shopping star της εβδομάδας, γιατί είμαι μέσα στο θέμα 100% και νομίζω πως δεν θα υπάρξει άλλη κοπέλα που να φτάσει στο επίπεδό μου. Μια χαρά τα πήγε Σπυριδούλα, αφού έβγαλε μέσο όρο 6,5 στα 10 και έτσι βρέθηκε έστω και προσωρινά στην πρώτη θέση. Και περιμένει με αγωνία τη βαθμολογία της fashion expert Βίκη Σκαγιά την Παρασκευή. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Γιώτα, ενώ προς το παρόν η Βίκη θα δώσει το fashion tip της ημέρας. Αγαπημένες μου, για μια λουσάτη εμφάνιση με ντραπέ, σκεφτείτε μια συγκεκριμένη ματιέρα που πραγματικά δίνει μεγάλη αβάντα στο βραδινό σας look. Και αυτό είναι η βισκόζη, που γυαλίζει και σε ό,τι χρώμα τη διαλέξετε, επίσης δίνει αυτή τη λάμψη που θέλουμε. Σκεφτείτε λοιπόν τη λύση της βισκόζης με ένα φόρεμα ντραπέ στο προστινό κομμάτι του στέρνου, με μακρύ μανίκι, μίνι, μίντι ή ακόμη και μάξι μέχρι τον αστράγαλο, αρκεί και η φούστα να ντραπάρει μέχρι κάτω. Είναι μια λύση κομψή, διαχρονική και ούλτρα φινετσάτη.
ashes we rise. We rise with hope.